Κυρίες και κύριοι, είμαστε στο γήπεδο Μαρκοπούλου. Είναι ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Οροπός Άγιος Θωμάς. Είμαστε στην παράταση του αγώνα, με τις ομάδες να έχουν τελειώσει τον αγώνα ισόπαλες, 62-62, και τώρα να κρίνεται ο αγώνας στα 5 λεπτά της παράτασης. Ήδη είμαστε στο πρώτο λεπτό, με την μπάλα στα χέρια του Οροπού. Οροπός λοιπόν εδώ, να δούμε τι θα κάνει. Μια προσπάθεια και δύο πόντους Οροπός. Είναι η παράταση. Τώρα την μπάλα την έχει ο Άγιος Θωμάς, ο οποίος περνάει στην αντεπίθεση. Ένα τρίποντο εδώ πετυχαίνει ο Οροπός, και έτσι μεγαλώνει η διαφορά της παράτασης, ελπίζοντας για την πρόκριση σε αυτό το παιχνίδι. Ένα τρίποντο από τη μεριά του Αγίου Θωμά χωρίς επιτυχία. Άστοχη βολή, και η μπάλα περνάει στα χέρια του Οροπού. Είμαστε στα 5 λεπτά της παράτασης και βλέπουμε τον Οροπό σε μια προσπάθεια χωρίς επιτυχία, ο οποίος προηγείται με ένα τρίποντο και δύο πόντους από κοντά. Και τώρα άλλη μια βολή, άλλο ένα τρίποντο. Πετυχαίνει εδώ η Κανατσέλου με το νούμερο 8. Άλλο ένα τρίποντο. Δύο τρίποντα μέσα στα πρώτα 2 λεπτά. Και ο Άγιος Θωμάς να έχει την μπάλα, έχοντας τώρα την υποχρέωση να φτάσει τους πόντους από τα δύο τρίποντα μέσα σε 5 λεπτά. Έχει δώσει πολλές για τον Άγιο Θωμά. Πρώτη βολή επιτυχημένη, να δούμε εδώ. Δεύτερη βολή επιτυχημένη. Και να μειώνει ο Άγιος Θωμάς κατά δύο πόντους. Προηγείται με δύο τρίποντα ο Οροπός. Πάλι εδώ ο Οροπός με την μπάλα. Είναι το πεντάλεπτο της παράτασης. Ο Οροπός εδώ μια προσπάθεια χωρίς επιτυχία. Να δούμε. Ο Οροπός και περνάει μπάλα στα χέρια του Αγίου Θωμά. Άγιος Θωμάς εδώ μια προσπάθεια χωρίς επιτυχία. Είναι τα 5 λεπτά της παράτασης. Ο Οροπός έχει την μπάλα. Μια προσπάθεια εδώ χωρίς επιτυχία από τον Οροπό, για να περάσει μπάλα στο χέρια του Άγιου Θωμά στην αντεπίθεση. Στα τελευταία 5 λεπτά της παράτασης, τα οποία ήδη είναι στη μέση, με τον Οροπό να προηγείται με δύο τρίποντα της Κανατσέλου με το νούμερο 8. Οροπός εδώ. Πάλι μια, και άλλο ένα τρίποντο στα τελευταία 5 λεπτά της παράτασης. Τρία τρίποντα απανωτά από την Καλατσέλα, από τον ίδιο παίχτη. Και εδώ έχουμε time out έδωσε. Τρία τρίποντα στη σειρά στα
τελευταία 5 λεπτά της παράτασης που ήδη έχουν περάσει τα μισά, 2,5 λεπτά, έχουμε άλλα 2,5 λεπτά. Πολύ εύστοχη και επιτυχημένη προσπάθεια από πλευράς συνολικά της ομάδας του Ροπού, αλλά και ειδικότερα από την αθλήτρια, η οποία κέρδισε 3 τρίποντα σε 2,5 λεπτά μέσα, ανεβάζοντας έτσι τη διαφορά στους 9 πόντους, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο σε μια παράταση να το προσπεράσει η άλλη ομάδα. Και έτσι έχουμε εδώ ένα λεπτό πριν τη λήξη της παράτασης, τον Οροπό να προηγείται με 9 πόντους. Με 9 πόντους. Έχουμε την αντεπίθεση του Αγίου Θωμά εδώ, ο οποίος μεταβιβάζει την μπάλα. Αγίος Θωμάς, πάλι μεταβίβαση της μπάλας, μια προσπάθεια να δούμε την εξέλιξή της. Δεν έγινε κάτι και έχουμε σφύριγμα εδώ του διαιτητή. Ο χρόνος βέβαια εκμένει, είναι δευτερόλεπτα τώρα με τον Οροπό στην επίθεση. Είναι ο χρόνος της παράτασης πλέον, ο οποίος είναι οριστικός. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα για να έρθουν πίσω τα πράγματα. Ο Οροπός προηγείται. Δευτερόλεπτα μένουν πλέον για να τελειώσει ο αγώνας, ο οποίος στην παράτασή του έδωσε το προβάδισμα στον Οροπό με 9 πόντους μετά από 3 τρίποντα απανωτά από το νούμερο 8 της αθλήτριας του Οροπού. Και βλέπουμε τον Οροπό εδώ πάλι να είναι στην επίθεση. Ο Οροπός με το χρόνο να τελειώνει. Να τελειώνει δευτερόλεπτα πλέον ο Οροπός. Εδώ να δούμε τι γίνεται. Μια προσπάθεια χωρίς επιτυχία και εδώ έχουμε τη λήξη του αγώνα, με τον Οροπό να αναδεικνύεται νικητής σε αυτόν τον αγώνα, να έχει πετύχει, αν θέλετε, το στόχο τον οποίο έβαλε, να πάρει τον αγώνα αυτό και να διεκδικήσει και τους επόμενους 2 αγώνες που έχει για να ανέβει κατηγορία. Στα 5 λεπτά της παράτασης ο Οροπός κατάφερε με 3 τρίποντα από την αθλήτρια με το νούμερο 8 να πάρει τον αγώνα και να κερδίσει τον Άγιο Θωμά και έτσι να ανέβει στην λίστα της κατηγορίας. Είναι στη δεύτερη θέση, να δούμε τώρα σε τι θέση θα είναι. Στην πρώτη θέση βέβαια θα πάει όταν ανέβηκε η κατηγορία. Έτσι λοιπόν εδώ ο Οροπός πανηγυρίζει τη νίκη του μετά από τη νίκη στην παράταση που κέρδισε, και εδώ βλέπουμε πλέον τους πανηγυρισμούς και τη χαρά που υπάρχει μετά από μια τέτοια νίκη, η οποία στο ημίχρονο έληξε ισοπαλία, στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου, στο τρίτο δεκάλεπτο δηλαδή, έληξε ισοπαλία, στο τέταρτο δεκάλεπτο έληξε ισοπαλία και έτσι αναγκάστηκαν οι διαιτητές να δώσουν την πεντάλεπτη παράταση, στην οποία έβαλε 3 τρίποντα ο Οροπός, την αθλήτρια με την φανέλα 8, για να κερδίσει έτσι αυτόν τον αγώνα. Από εμάς και από το Space TV, καλή σας νύχτα.